Νομίζω η εικόνα του αγώνα στο πρώτο μήχρονο ξεκίνησε με εμείς να είμαστε οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, να έχουμε την μπάλα, να φτάνουμε εύκολα έξω από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου, χωρίς βέβαια να μπορέσουμε να έχουμε τις κατάλληλες προποθέσεις για να φτιάξουμε μια καλή ευκαιρία και να πετύχουμε κάποιο γκολ. Στις δύο επιθέσεις, τις πρώτες του Πανθρακικού, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Και από το σημερινό ΠΑΟΚ λείπουν πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσει να ανατρέψει ένα αποτέλεσμα. Είπα και πριν τρεις μέρες ότι αν προηγηθούμε, έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Μας λείπει αρκετά η φρεσκάδα, η ψυχολογία, η πίστη. Αν βρεθούμε πίσω στο σκορ, να μπορούμε να ανατρέψουμε τα αποτελέσματα. Πιστεύω, είμαι αισιόδοξο τώρα στο διάστημα της διακοπής να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να διορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα έλεγα ότι για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ το να δέχεται γκολ πρέπει να είναι εξαίρεση, δεν πρέπει να είναι ο κανόνας. Σας είπα, βλέπω παίχτες να μην έχουν πίστη στις δυνατότητές τους, αν και υπάρχει η ποιότητα και ο κόσμος σίγουρα και αυτός δεν πιστεύει, πέρασε πολύ άσχημα τη φετινή χρονιά. Τα αποτελέσματα εκτός έδρας τελευταία δεν είναι τα κατάλληλα και έτσι έρχεται όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι έχουμε όμως παίχτες, έχουμε προσωπικότητα και θα δουλεύοντας θα το γυρίσουμε και θα είμαστε έτοιμοι στα play-off. Το θέμα της άδειας, το οποίο αναφέρεται ο κόμπος, είναι μόνο θέμα ψυχολογίας και νοοτροπίας ή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε ένα σαν δική λειτουργία? Γιατί είναι κάτι που έχει ταλαιπωρήσει πολύ το κόμπος. Ναι. Σήμερα νομίζω οι αντίπαλοι πετύχανε γκολ ενώ ήμασταν πιο πολλοί παίχτες πίσω από την μπάλα. Δηλαδή οι αντίπαλοι επιτέθηκαν με λιγότερους παίχτες και κατάφεραν να βάλουν γκολ. Άρα από θέμα ατόμων που ήταν πίσω από την μπάλα ήμασταν καλά. Νομίζω δεν μαρκάραμε σωστά στις φάσεις αυτές και σίγουρα και ο αντίπαλος έβαλε όμορφα γκολ, είχε την ικανότητα. Νομίζω και ο αντίπαλος συγκεντρώθηκε πάρα πολύ καλά στην άμυνα. Έχει πάρα πολλούς παίκτες. Έπαιξε με 5 πολύ κλειστά πίσω στην άμυνά του. Εμείς δεν πήραμε το πλάτος έτσι όπως θα έπρεπε για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις από τα πλάγια. Γι' αυτό δεν καταφέραμε να μπούμε σωστά στην περιοχή. Δεν έχει νόημα να συζητάω τώρα αυτή τη στιγμή για τον αγωνιστικό χώρο. Δίκαια κέρδισε ο Πανθρακικός, δεν έπαιξε ρόλο. Παρακαλώ. Λίγο περισσότερο θα ήθελα να ζητήσω στην εμφάνιση του Πανθρακικού, πώς την είδατε? Την εμφάνιση? Ναι. Εντάξει, δίκαια κέρδισε, ήταν καλά οργανωμένος. Συγχαρητήρια. Κώστα. Η ομάδα είχε πολλές κάρτες. Υπήρχαν πολλά νέα. Αυτά είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι προηγήθηκε ο αντίπαλος, ότι υπήρχαν κάποια σφυρίγματα που όντως προκαλούσαν. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα που πρέπει να το διαχειριστείτε? Οι κάρτες νομίζω πιο πολλές ήταν πάνω σε μαρκαρίσματα. Φάνηκε και εκεί η έλλειψη φρεσκάδας, γιατί συνήθως πηγαίναμε δεύτερη στην μπάλα, αργούσαμε να βάζουμε τα πόδια, η αντίπαλοι ήταν πιο γρήγοροι, πιο εκρηκτικοί και έτσι αν θα δεχτείς και κάρτες. Κάποια άλλα προβλήματα που είχε ομάδα, προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ να βελτιωθεί δραστικά, να αλλάξει εικόνα του μέσα στη διακοπή, κάποιες προβλήματα που είχε κάνει? Εντάξει, θαύματα και μαγικά δεν γίνονται σε ένα τόσο μικρό διάστημα, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι θα διορθώσουμε αρκετά πράγματα.